λίγο πολύ τα έχει πει, τα έχει ξαναπεί και ξέρω ότι έχουν αποκατασταθεί και οι σχέσει με την Ναταλία. Θέλω να μου πει τι ήταν αυτό που ξεκίνησε ποτέ. Περισσότερο το ότι δεν ενημερώθηκε όταν θάσει στην εκπομπή, το ότι είδε κάποιον άνθρωπο που θεωρεί ότι δεν είχε να προσφέρει κάτι περισσότερο ή διαφορετικό σε σχέση με αυτό που προσέφερε εσύ, το ότι δεν σου δώσαν το δικαίωμα να ξαναείσαι στην παρέα, τι ήταν αυτό που σε πείραξε περισσότερο? Όχι, δεν με πείραξε το ποιο ήρθε, ποιο έβγε κτλ. Δεν με αφορά εμένα αυτό το πράγμα. Απλώς πίστευα ότι στη συγκεκριμένη εκπομπή έπρεπε να ήμουν βάση προσφορά. Δηλαδή είχα κάνει τη δουλειά μου σωστά, βάσει των πραγμάτων που μου έλεγαν, τα νούμερα ήταν OK. Και σε στείλη τη δική μου και γενικότερα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος, είπα εγώ, να αντικατασταθώ. Αλλά δεν μπορεί να πεις κάτι στη λογική ενός καναλιού. Απ' την άλλη, όμως, μπορώ και εγώ να σου πω ότι στη τηλεόραση ξέρεις πολύ καλά πόσο αναλώσιμοι ήμασταν. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίνει όντως καλά μια εκπομπή ή παρουσία ενός ανθρώπου στην παρέα να θεωρείται και να κρίνεται επιτυχημένη. Αλλά κάποιο αρμόδιο να θεωρεί ότι χρειάζεται έναν αέρα ανανέωσης. Και με την Ευαγγελία Ραβανή αυτό. Ξαφνικά αποφασίστηκε μία νυχτή ότι η Ευαγγελία Ραβανή εγκαταλείπει τον καναπέ. Ναι. Το ότι τα πράγματα είναι έτσι, είναι λάθος όσον αφορά την αξιοκρατία της τηλεόρασης, δεν μου στερεί εμένα το δικαίωμα να πω την άποψή μου. Δηλαδή, ας μην λέμε πάντα, τα πράγματα ήταν έτσι, τα ήξερες μεγάλη πλήξη εκεί πέρα. Σαφώς και τα ήξερα, αλλά έχω το δικαίωμα να διαμαρτυρηθώ μέχρι το σημείο που να μην γίνω γραφικός και να είμαι στα όρια της... Με την Ευαγγελία τι πιστεύεις ότι έφταξε και απομακρύνθηκε από την εκπομπή? Δεν ξέρω, εγώ την Ευαγγελία είχα δει ότι ήταν μια χαρά η παρουσία στην εκπομπή. Και μάλιστα ενώ... Όταν έρχεται ένα νέο πρόσωπο, είσαι πιο μαγκωμένος και θέλεις να πεις εντάξει, δεν είναι και τόσο καλή στη δουλειά της. Εμένα με εξέπληξε ευχάριστα. Μάλιστα. Και στη γυναίκα μου άρεσε. Το σημειώνω αυτό, που στη γυναίκα μου δεν άρεσε περισσότερες. Πες μου κάτι. Τα καρφιά προς την Ναταλία, τα προσωπικά δηλαδή. Ότι ναι. Αν ήθελε εκείνη ίσως να ήσουν ακόμα εκεί. Ότι δεν έβαλε το χέρι της για να παραμείνεις ενώ ήσουν ένας συνεργάτης της, καλός και στενός και κάνατε και ραδιόφωνο μαζί. Πώς μπορεί να έχεις ακόμα καλές σχέσεις μαζί της? Υπήρχε μια εξήγηση ανάμεσά σας? Όχι. Θα σου πω. Δεν είχα εγώ απέτηση από την Ναταλία ή από κάποιον άλλον να με κρατήσει την εκπομπή. Αυτό είναι θέμα καναλιού. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω εγώ στην Ναταλία, επειδή έχω μια σχέση. Πρέπει να είμαι, ας πούμε, να μην αποδεχτείς να με διώξουν ή να μην αλλάξει κάτι. Αυτό είναι θέμα του καναλιού. Αν το κανάλι πει ότι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, θα περάσει ο λόγος της μέχρι ένα σημείο. Αν της πούνε, κοιτάξτε, αυτό δεν δεχόμαστε να γίνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να μαλώσεις με όλο το κανάλι για να κρατήσεις ένα συνεργάτη σου, το θεωρώ άδικο. Ναι. Οπότε αυτό το κομμάτι εμένα δεν με αφορά εκεί πέρα. Απλά είπες και εκεί τη γνώμη σου και την αλήθεια σου. Τέλος πάντων. Είπα αυτό το οποίο πίστευα. Έχουν αποκατασταθεί ούτως ή άλλως οι σχέσεις σας. Απλά και εμείς είχαμε εδώ, δεν μπορούσαμε να μην ξεχωρίσουμε. Ναι, ναι. Σιγά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα από όλο τον κόσμο. Δημοσιογράφους, το κοινό που μπαίνει έτσι και ασχολείται με τα social media, ήταν η αντιδράση που δημιούργησε η επιστολή της Χρυσίδας Δημουλίδου, της συγγραφέως. Θέλω να δούμε ένα βίντεο που είχε επιμεληθεί ο Σάκης Πατινιώτης, στη συνέντευξη έχει κάνει η Σκαλίνη.